Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί, ναι, όπω πολύ σωστά το είπατε, τη κυρία Τζινέλη, ο Σύλλογο Εθελοντών, Εμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματο Μητυλίνη έχει πλέον τη μόνιμη αίθουσα όπου θα διενεργούνται οι αιτήσει αιμοδοσίε μα. Ε, μία προσπάθεια ετών ε, που τελικά είχε ένα αίσιο τέλο. Ε, θα ευχαριστήσω και αυτή τη φορά μέσω του σταθμού σα τον κύριο Βαρβαγιάννη τον υπεύθυνο του Δήμου στην Αχα. υπηρεσία του Συνδέσμου Κοινωνική Αλληλεγγύη, ο οποίο και έκανε τις τελικές προσπάθειες, ούτως ώστε να έχουμε αυτή τη μόνιμη αίθουσα. Η αίθουσά μας λοιπόν είναι στο πάρκινγκ της πόλης μας, είναι δίπλα στα γραφεία της ΔΕΗ, ε, υπάρχει, είναι η ΔΕΗ, είναι ένα κατάστημα με ηλεκτρικά είδη και ακριβώ δίπλα είναι η δική μα αίθουσα. Θα υπάρχουν έτσι μπάνερ διευθυντικά τη ε, ναι, 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 ναι. ε, αιμοδοσία. Εννοείται, εννοείται. Τώρα θα κάνουμε την πρώτη μα αιμοδοσία εκεί και ευελπιστούμε ότι τον Ιούνιο που είναι και η Παγκόσμια ημέρα θελοντή αιμοδότη και ο καιρό θα είναι πια καλοκαιρινό θα κάνουμε και κάτω επίσημα εγγένεια τη αίθουσα. Ε, υπάρχει χώρο πάρκινγκ για του θελοντέ αιμοδότε, δεν έχουμε δηλαδή πια τέτοιο πρόβλημα. Θα έχουμε μόνιμα το αρχείο μας εκεί, ναι. ε, δεν θα ταλαιπωρούμε τους αθελοντές μας ούτως ώστε να έχουν το νου τους κάθε φορά που θα γίνει η αιμοδοσία, αυτό που περάσαμε όλα τα τελευταία mm -hmm. χρόνια. Και απλά να υπενθυμίσω ότι η αιμοδοσία μας είναι Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 3, 4 και 5 Α, Απριλίου. Ε, στη νέα μας λοιπόν αίθουσα mm -hmm. 9 το πρωί έως 2 το μεσημέρι Και 5 και μισή το απόγευμα έως 9 και μισή το βράδυ Και από την εμπειρία έτσι της χρήσης του Πάρκινγκ τη Μητυλίνη. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τι πρωινέ ώρε ενδεχομένω να έχουμε ένα προβληματάκι. Αλλά ως επιλέξτε επιλέξετε να πάτε από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα, έτσι είναι ε, άπλετο χώρο. Πιο εύκολα τα πράγματα. Έτσι. Θα ήθελα να πω μόνο ότι ε, η αιμοδοσία μα αυτή στο καινούργιο μα χώρο ε, είναι αφιερωμένη στη μνήμη του ζωγράφου του Γεωργίου Πέρου, ο οποίο και ήταν εκείνο που μα παραχώρησε το μέχρι mm -hmm. τώρα λογότυπο ε, του συλλόγου μα. Έχουμε πάντα την υποστήριξη του νοσοκομείου και ευχαριστούμε τη διοίκηση, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για αυτό και φυσικά τους χορηγούς επικοινωνίας μας, την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, τον έντυπο τύπο και όλα τα άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Ε, ε, πρέπει να έτσι καταλάβουμε όλοι μας, το λέμε και το ξαναλέμε, την υποχρέωση που έχουμε όλοι όσοι είμαστε ενδύναμει αμμοδότες να είμαστε παρόντες και γι' αυτό το θεωρώ υποχρέωση όλων μας και να προβάλλουμε και να βοηθάμε με όποιο τρόπο μπορούμε γιατί εμείς οι ίδιοι είμαστε Αυτές, έτσι. Ακριβώς είμαστε εμείς οι ίδιοι ωφελούμενοι. <κυρίζει> Το πολύ δυσάρεστο γεγονός που συντάραξε όλη την Ελλάδα την 1η Μαρτίου μας έφερε μπροστά στο πρόβλημα της ανάγκης και της χρησιμότητας του να προσφέρω εθελοντικά αίμα γιατί η χώρα μας βρέθηκε σε μια ανύποπτη στιγμή με μεγάλες ανάγκες ναι. αίματος. Δεν μπορώ να μην ευχαριστήσω φυσικά τους εθελοντές σε όλη την Ελλάδα, mm -hmm. οι οποίοι και στάθηκαν αρρωγή και θελοντικά προσφέρθηκαν να δώσουν αίμα όμως αυτό μας βάζει λίγο σε σκέψεις ότι πρέπει να αιμοδοτούμε τακτικά και συνειδητά εφόσον φυσικά το επιτρέπει ο γιατρός μας και η προσωπική μας υγεία αν το αφήνουμε α. Όν και εφόσον έρθει το πρόβλημα και χτυπήσει την πόρτα τη δική μου, κάτι θα κάνω, κάτι θα βρω. Όχι, δεν κάνουμε κάτι συνειδητά και τότε όντω θα αντιμετωπίσουμε κάποιο πρόβλημα. Yeah. Όλοι θα χρειαστούμε κάποια στιγμή τη ζωή μα αίμα, ε, όσο και αν αυτό ακούγεται περίεργο. Άρα, φροντίζουμε πρώτα απ' όλα, όπω πολύ σωστά είπατε, για τη δική μα προσωπική κάλυψη, φυσικά τη οικογένειά μα και του κάθε συνανθρώπου μα που έχει ανάγκη. Έτσι. Και έτσι, διάβαζα σήμερα το πρωί την πρόσκληση από τον Παγκεραγωτικό που κάνει την αιμοδοσία του το Σάββατο, ότι ακόμη και εσεί να μην μπορέσετε να αιμοδοτήσετε, ελάτε στο χώρο μα φέρνοντα ένα φίλο. Ακριβώ. Πολύ ωραία πρόσκληση. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Θα έχουμε φυσικά και τι αιτήσει μάχη για την ναι. εγγραφή των θελοντών, δοτών, μιλών των οστών. Να πω σε αυτό το σημείο ότι πάνε πολύ καλά οι ενημερώσει μα σε όλε τι βαθμίδε τη εκπαίδευση. Ευχαριστούμε την Περιφερειακή Προϊσταμένη Εκπαίδευση και του προϊσταμένου πρωτοβάθμιε και δευτεροβάθμιε. Γι' αυτό το άνοιγμα στα σχολεία. Έχουμε και το αύριο. Πόσο, το πόσο πολύ καλή δουλειά γίνεται όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Γενέλη, φαίνεται και από του ανθρώπου που το εντοπίζονται τελικά. Ε, έτσι, στον τόπο μα, ότι, είναι, ότι φέρουν το δώρο ζωή για να συνανθρωπό μα ανά τον κόσμο και έχουν ανταποκριθεί όλοι όσοι έχουν εντοπιστεί. Έτσι, να... α, ακριβώ, ακριβώ. Ε, Εξαιτία ενό προβλήματο για ένα μικρό παιδάκι να. συντοπίτη μα εδώ από το νησί μα, ε, ήταν αφορμή να γραφτούν περί τι 2.000 εθελοντέ δότε ε, και είμαστε τόσο ευτυχισμένοι και τόσο χαρούμενοι όταν ενημερωνόμαστε μέσω των δοτών ότι του κάλεσαν από το όραμα ελπίδα προκειμένου να γίνει ε, φυσικά τα στοιχεία αυτά όλα είναι προσωπικά δεδομένα, δεν ανακοινώνονται, όμως ε, μαθαίνοντας το μέσα από αυτούς είμαστε και εμείς χαρούμενοι γιατί πραγματικά ο κόπος μας ανταμείβεται. Δεν αμοιβόμαστε φυσικά για την δουλειά που προσφέρουμε την εθελοντική, ούτε καν περνάει κάτι τέτοιο από το μυαλό μας, απλά η, η αμοιβή yeah. μας εντός εισαγωγικών είναι αυτή η, η αναγνώριση ότι υπάρχουν και βρίσκονται εθελοντές εδώ. Έτσι Πολύ σωστά είπατε ότι είναι προσωπικά δεδομένα και μόνο ο ίδιο ο δότη, εάν θέλει, δημοσιοποιεί τα στοιχεία του. Είχαμε και στο παρελθόν περιπτώσει που δεν θέλανε οι άνθρωποι για του δικού του λόγου να τα δημοσιοποιήσουν. Πρέπει όμω να βρίσκουμε το θάρρο να το κάνουμε αυτό, γιατί ε, δείχνουμε ότι είναι μια απλή διαδικασία, ότι υπάρχει αυτό ο δρόμο και είναι λιτρωτικό και για εμά και για του ανθρώπου που ενδεχομένω να έχουν. Ακριβώ. Ενθαρρύνονται κάποιοι άνθρωποι που είναι λίγο ναι. σε ερωτηματικά, ε, βλέποντα έναν εθελοντή. Ο οποίο έχει από την λήψη να. Δείγματος, α, λήψη μοσχεύματος που έγινε, ε, εννοείται ότι πείθεται πολύ εύκολα και εκείνο. Έλεγα πριν ότι με την αφορμή που είμαι εδώ και αύριο Πέμπτη έχουμε ένα κάλεσμα από την ομάδα του Αίγυρου στα ναι. Μυστεγνά, mm -hmm. όπου θα γίνει μια ενημέρωση σχετικά με την εθελοντική αιμοδοσία. Ε, πραγματικά, αν δεν μπορούμε εμεί να αιμοδοτήσουμε, και εγώ κατά περίοδο δεν μπορώ να αιμοδοτήσω, να μην κρύψω να το πω, μπορούμε όμω okay. να ε, διαφημίζουμε, να προβάλλουμε την θελοντική αιμοδοσία και ξαφώς την, τον μυελό των οστών τη δωρεά οργάνων όλα αυτά είτε προσελκύοντα και καλώντας ένα φίλο μας να έρθει ναι. στο χώρο αυτό είτε με διάφορους άλλους τρόπους ενημερώνοντα φίλους και γνωστούς για την ανάγκη της θελοντικής αιμοδοσία. Να πω φυσικά ότι τις επόμενες τρει μέρε τη νέα μας αίθουσα είναι φυσικά θα είναι, θα είναι πολύ όμορφο το γεγονό να έρθουν σχόλια η εκπαιδευτικοί να φέρουν μαθητές τους, να φέρουν τμήματα, ε, αν φυσικά το επιτρέψει και ο καιρός, ε, να δουν από κοντά ναι. τα μικρά παιδιά την διαδικασία της εθελοντικής αιμοδοσίας. Yeah. Ε, οι, αυτές οι δράσεις, αυτές οι κινήσεις μένουν στο μυαλουδάκι των παιδιών ε, και μεγαλώνοντας υπάρχουν πολλά παιδιά που επειδή και εγώ είμαι εκπαιδευτικό, μετά τα 18 τους χρόνια θα μου στείλουν κάποιο μήνυμα και θα πούν «Δασκάλα, θυμάσαι μας, είχε μιλήσει για την εθελοντική αιμοδοσία και να έγινε εθελοντής αιμοδότης». Είναι πραγματικά συγκινητικό αυτό για έναν εκπαιδευτικό. Έτσι. Ε, και να πούμε ότι περιμένουμε και διάφορες δράσεις στο νέο σας χώρο. Κρατώ και από έτσι, παλαιότερες δικές μας συνεντεύξεις και από τα άλλα στελέχη του συλλόγου ότι πια ενδεχομένως να αλλάξει και η μορφή των αιμοδοσίων να μην έχουμε τις τέσσερις βασικές τώρα που έχετε μόνιμο χώρο να μας έχετε και πιο τακτικά. Ε, ναι, αυτά όλα είναι υποσυζήτηση με τα υπόλοιπα μέλη του δικητικού ναι. Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και το καλοκαίρι θέλουμε να κάνουμε κάποιο άνοιγμα, κάποιε mm -hmm. εκδηλώσει, ενδεχομένω κάποια συναυλία για την νεολαία μα. Θα γίνουν κάποια πράγματα. Η αίθουσα είναι σχεδόν ολοκληρωμένη. Κάποιε μικρέ λεπτομέρειε διακοσμητικέ θα γίνουν στη διάρκεια ναι. των επόμενων μηνών. Ξεκινάμε από εκεί, ευχαριστώντα για άλλη μια φορά το Δήμο και τον κύριο Βαρβαγιάννη για αυτή την κίνηση. Ε, καθώς Καθώ και άλλου φορεί που βρέθηκαν και προκειμένου να μα επιχορηγήσουν κάποια πράγματα, τα οποία θα τα ανακοινώσουμε Πολύ ωραία. στην πορεία. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, 3, 4 και 5 του Απρίλη απογευμα στο νέο χώρο δίπλα από τα γραφεία της ΔΕΗ. Πάρκιν, καλή διάθεση, ενημέρωση πάντα από, τον, από τα στελέχη του Συλλόγου Θελοντών εμοδοτών και σας περιμένουμε όλους εκεί.